Γεράκι Ρεντ, καλωσορίσατε στο σπίτι σας. Καλές προσγειώσεις, πάντα με ασφάλεια. Αναφέρατε άνωθεν, διάδρομο σε χρήση, 28 κεντρικός, 1032. Τα νέα, τα νέα γενάκια προσεγγίζουν την 332 και ανοίγουν τα φτερά τους. Ελλάδα, θα φανούμε αντάξει των προσδοκιών σου. Η 332 μοίρα πετά στο μέλλον. Ώρα 12:44. Τα εξηγαλανόλευκα Ραφάλ με Έλληνες χειριστές φτάνουν σε σχηματισμό στην αεροπορική βάση της Τανάγρας. Η διέλευσή τους προκαλεί δέος και θαυμασμό. Παρόν στην υποδοχή ήταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Τα πρώτα 6 από τα συνολικά 24 υπερσύγχρονα Ραφάλ, που είναι και τα πρώτα μαχητικά τα οποία εντάσσονται στη δύναμή της, ύστερα από μία δεκαετία και πλέον. Λίγα λεπτά νωρίτερα, οι 6 ρηπές του ανέμου, όπως σημαίνει στα ελληνικά το όνομα Ραφάλ, πέταξαν συμβολικά πάνω από την Αθήνα και τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Είναι οι νέοι φρουροί των ελληνικών εθέρων. Συναισθηματικά φορτισμένη η είσοδος μας στο FIR και μεγάλη χαρά μας που επιστρέψαμε στην 114 Πτεργαμάχης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ελληνικό λαό που με το υστέρημά του μας παρέχει ένα τόσο σύγχρονο αεροσκάφος. Θα κάνουμε ό,τι απαιτείται για την πατρίδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να είναι παρόν στην υποδοχή των νέων μαχητικών που από σήμερα αποτελούν την αιχμή του δόρατος της πολεμικής αεροπορίας, αλλάζοντας τους συσχετισμούς στην εναέρια μάχη. Έναν πολλαψιαστή ισχύος που αναβαθμίζει τη χώρα μας σε επίπεδο επιχειρησιακό, τεχνολογικό αλλά και γεωπολιτικό. Μια νέα σελίδα για τα γαλανόλευκα φτερά. Τα νέα μαχητικά καθιστούν την αεροπορία μας μία από τις ισχυρότερες στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Το μήνυμα στην Τουρκία είναι σαφές. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός κρατά ανοιχτό το παράθυρο του διαλόγου και της συνεννόησης με τους γείτονες Τούρκους, με προϋπόθεση όμως το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Τα νέα μας Ραφάλ, για την απόκτηση των οποίων προφανώς δεν έχουμε ανάγκη την άδεια κανενός. Δεν θα κουραστώ ωστόσο να επαναλαμβάνω ότι με την ίδια αποφασιστικότητα που η χώρα κλείνει την πόρτα σε κάθε απειλή, κρατά ανοιχτά και τα παράθυρα του διαλόγου. Με τα δικινητήρια νέα ελληνικά μαχητικά, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις θα είναι ένα βήμα μπροστά στο επιχειρησιακό επίπεδο, καθώς η τεχνολογία του Ραφάλ αλλάζει τα δεδομένα στο Αιγαίο, όπως είπε και ο Υπουργός Άμυνας. Να κάνουν την διαφορά στους συσχετισμούς ισχύως στους ουρανούς. Από σήμερα και πέρα να είναι σε θέση και αυτά να σκεπάζουν την Ελλάδα, την επικράτεια, το Αιγαίο, τον εναέριο χώρο με τα όπλα τους και τα φτερά τους. Με τις ένοπλες δυνάμεις να σχεδιάζουν το μέλλον τους, βασιζόμενος όμως σε ένα σταθερό και πολύ ισχυρό παρόν. Τα Ραφάλ θα είναι το υπερόπλο στα χέρια της πολεμικής μας αεροπορίας. Με τρομακτική δύναμη πυρός και προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία της εθνικής μας κυριαρχίας. Ανάμεσα στον κόσμο, στην τελετή υποδοχής των Ραφάλ ήταν και οι οικογένειες των Ελλήνων πιλότων που έλειπαν 9 μήνες στη Γαλλία για να εκπαιδευτούν πάνω στο νέο τύπο αεροσκάφους. Τα 6 νέα ελληνικά μαχητικά θα ενταχθούν στην 332 μοίρα Γεράκη, αντικαθιστώντας τα Μοιράζ 2000. Ήρθαν πλήρως εξοπλισμένα και έτοιμα να φρουρήσουν τους ελληνικούς ουρανούς, όμως τους πρώτους μήνες βασικό μέλημα της πολεμικής αεροπορίας είναι η εκπαίδευση των πιλότων.